Θεωρώ ότι είναι αδιανόητο να υπάρχουν νησίδες λειτουργίας του κράτους που κάποιοι θεωρούν ότι είναι υπεράνω της δικαιοσύνης και υπεράνω του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Στην πρώτη του επίσκεψη στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε το θέμα των υποκλοπών όχι ως προσωπικό ζήτημα, όπως είπε, αλλά ως ζήτημα δημοκρατίας, ζητώντας την περαιτέρω ενίσχυση των ανεξάρτητων αρχών. Η κυρία Σακελαροπούλου, με μια προσεκτική δήλωση και αφού υπενθύμησε το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σημείωσε ότι κανείς δεν μπορεί να είναι ανελεγκτός. Οποιαδήποτε παράταση αυτής της εκκρεμότητας είναι επιζήμια για τη δημοκρατία μας. Σε ένα σύγχρονο κράτος δικαίου, κάθε εξαίρεση από την προστασία του απορρίτου των επικοινωνιών πρέπει να ερμηνεύεται στενά και να υπόκειται σε έλεγχο και λογοδοσία. Την ίδια ώρα στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής συνεχιζόταν η κατάθεση του Προέδρου της ΑΔΑΕ, Χρήστου Ράμμου, με την κάθε πλευρά να δίνει διαφορετική εκδοχή για το τι τελικά έχει συμβεί με το αρχείο παρακολούθησης του Νίκου Ανδρουλάκη. Σύμφωνα με διαρροές από το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, ο Πρόεδρος της ΑΔΑΕ είπε ξεκάθαρα ότι το αρχείο της παρακολούθησης Ανδρουλάκη καταστράφηκε με εντολή Κοντολέοντα στις 29 Ιουλίου. Στον αντίποδα, πηγές από την πλειοψηφία υποστηρίζουν ότι ο μάρτυρας φέρεται να είπε πως «Δεν μπορώ ειλικρινά να γνωρίζω αν έχει καταστραφεί ο φάκελος Ανδρουλάκη». Σήμερα πηγές από τον ΣΥΡΙΖΑ επανήλθαν στο θέμα, διευκρινίζοντας ότι ο κύριος Ράμμος ζήτησε από την ΕΥΠ τον φάκελο Ανδρουλάκη, η υπηρεσία δεν του τον έδωσε, ούτε απάντησε αν ο φάκελος έχει καταστραφεί, με αποτέλεσμα και ο ίδιος να μην ξέρει τι έχει συμβεί. Το πότε έγινε αυτό που λέει ο κύριος Βλάχος, ούτε το διάβασα ούτε το γνωρίζω. Αν έγινε εκείνη τη μέρα και έγινε με παράνομο τρόπο, μένει να το δούμε. Απλώς ήταν βόμβα στα θεμέλια του παρακράτους σας. Γιατί πραγματικά μιλάμε για πρακτικές μαφίας. Όταν την ίδια μέρα όμως για μαφίες και παρακράτους, όχι το κυρία Σμίγκου, όχι κυρία Σμίγκου, αυτό το οποίο λέτε είναι αξιόπινη πράξη. Παρακαλώ. Κύριος Ράμμος, ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ, παραδέχεται ότι την ημέρα που ο κύριος Ανδρουλάκης κατέθετε τη μηνυτήρια αναφορά, στην ΕΥΠΟ ο κύριος Κοντολέων κατέστρεφε τα αποδεικτικά στοιχεία.